Τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από το θέμα του Παναυπλιακού. Ο Δήμος Ναυπλιέων θεώρησε σωστό η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος, η Δημοτική Παράταξη να καλέσει τον κόσμο σε μια λαϊκή συνέλευση στο εργατικό κέντρο για να μπορέσει να δώσει κάποια λύση στα προβλήματα που παρουσιάζει ο Παναυπλιακός στο τέλος της φετινής χρονιάς, η οποία ουσιαστικά τον βρίσκει στη χειρότερη θέση σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες στην ιστορία του, στη χειρότερη θέση όλων των εποχών. Στη λαϊκή αυτή συνέλευση, ο κόσμος του Παναυπλιακού έδειξε ότι υπάρχει πάντα ενδιαφέρον και πάντα ο Παναυπλιακός είναι στις καρδιές όλων των Ναυπλιέων. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν αυτό το ενδιαφέρον των Ναυπλιωτών και θέλοντας να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, έγιναν κάποιες συζητήσεις έτσι ώστε να υπάρξουν προτάσεις συγκεκριμένες για αυτή την αισιόδοξη επόμενη μέρα του Παναυπλιακού. Ίσως η πρόταση που θα θεωρούσαμε ιδανική να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι δίπλα μου. Και πιστεύω πραγματικά ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τι σημαίνει Παναυπλιακός για τον Ναύπλιο και για τους Ναυπλιείς, είναι γέννημα και θρέμα, όχι ποδοσφαιρικό θρέμα, γέννημα περισσότερο, της πόλης μας. Η οικογένειά του βρίσκεται εδώ. Είναι γνωστός όλων μας. Είναι άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή, θεωρώ, όχι στο κορυφαίο, αλλά σε ένα από τα καλύτερα σημεία της καριέρας του ως ποδοσφαιριστής. Ενδιαφέρεται για τον Παναυπλιακό για να μπορέσει να βοηθήσει. Αυτός λοιπόν είναι ο Παναγιώτης Ταχτσίδης, ο γνωστός σε όλους. Είναι δίπλα μου αυτή τη στιγμή. Μετά από αρκετές συζητήσεις που είχαμε, μου ανέπτυξε και του ανέπτυξα διάφορα πράγματα που έχουν σχέση με το μέλλον, με το παρόν και το μέλλον του Παναυπλιακού. Το ενδιαφέρον του πλέον γίνεται πολύ συγκεκριμένο. Πιστεύω ότι, και σύμφωνα με αυτά που θα σας πει και ο ίδιος, ότι ο Παναυπλιακός μπορεί πλέον να αισιοδοξεί πάρα πολύ για το αύριο. Ένας άνθρωπος που ξέρει από ποδόσφαιρο, ένας άνθρωπος που το όραμά του είναι να φτιάξει τις συνθήκες στον Παναυπλιακό που θα οδηγήσουν τα μικρά παιδιά με τον καλύτερο τρόπο μέσα σε αυτό το άθλημα και παράλληλα θα παρασύρει και τον Παναυπλιακό σε παραπάνω κατηγορίες. Θέλω να τον ευχαριστήσω πρώτα-πρώτα για όλη αυτή την επαφή που είχαμε αυτές τις ημέρες και για όλες αυτές τις συζητήσεις. Να τον ευχαριστήσω που είναι δίπλα μου εδώ. Να πω ότι πιστεύω ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες πρέπει να γίνει Γενική Συνέλευση του Παναυπλιακού, να έρθει και εκεί και στη Γενική Συνέλευση να μιλήσει, έτσι ώστε να μπορέσουν πλέον να δρομολογηθούν όλες οι εξελίξεις που χρειάζεται, ώστε ο Παναυπλιακός να μπει σε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Θεωρώ ότι ο Δήμος Ναυπλιέων θα είναι πάντα δίπλα στον Παναυπλιακό. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε το Δήμαρχο, ούτε το Δήμο γενικότερα να είναι παράγοντες, όμως τους ενδιαφέρει πάρα πολύ ο Παναυπλιακός μαζί με όλη την υπόλοιπη, με όλο τον υπόλοιπο Δήμο να έχει μια ανωδική πορεία για να μπορέσει να προσφέρει στην πόλη, στο Δήμο αυτά που πραγματικά μπορεί. Θα δώσω το λόγο στον Παναγιώτη τον Ταχτσίδη για να μας πει αυτός τις σκέψεις του και να του πω ότι ειλικρινά εκ μέρους όλων των Ναυπλιών που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο αλλά και με τον αθλητισμό τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρόθεσή του. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και πιο παλιότερα μου είχαν γίνει κάποιες προτάσεις να αναλάβω τον Παναυπλιακό. Ερχόταν, πίεζαν καταστάσεις κάποιοι άνθρωποι. Δεν ήμουνα σίγουρος, έβλεπα ότι θέλανε να εκμεταλλευτούν τον Ταχτσίδη. Με τον Δήμαρχο είδα ότι υπάρχει ανθρωπιά, θέλει να βοηθήσει πρώτα απ' όλα το Ναύπλιο, θέλει να βοηθήσει τον Παναυπλιακό, θέλει να βοηθήσει ανθρώπους και γι' αυτό εμένα με βοήθησε πάρα πολύ να πω αμέσως το ναι για να εμφανιστώ, να βοηθήσω κι εγώ σε αυτή την προσπάθεια που θέλει να κάνει ο Δήμος και να είμαι δίπλα του να το στηρίξω. Από εκεί και πέρα, το όραμα που θέλω να κάνω και το όραμα που έχω ονειρευτεί για τον Ναύπλιο είναι κάτι που θα το δείτε στις πράξεις, γιατί τα λόγια, ο κόσμος έχει χορτάσει από λόγια. Από εκεί και πέρα θα κοιτάξουμε άμεσα να κάνουμε τις ενέργειες που χρειάζεται για να προετοιμαστούμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, να εξασφαλίσουμε αυτά που πρέπει να εξασφαλίσουμε, ειδικά για τα παιδιά,
για να ξεκινήσει ο κόσμος να έρθει πάλι στο γήπεδο, να γεμίσει ζωντάνιο το γήπεδο. Γιατί το γήπεδο έχει, πήγα το είδα και ήμουν πολύ στεναχωρημένος, γιατί εκεί μεγάλωσα, εκεί έζησα, ήμουν άλλα τα χρόνια και έπαιζα εκεί πέρα. Θέλω να ξαναδώ αυτό το γήπεδο να ζωντανεύει, να γίνεται η αγάπη του κόσμου, ο κόσμος να έρθει δίπλα μας και ο Παναφυπλιακός να φτάσει εκεί που το αξίζει. Και εκεί που το αξίζει δεν είναι μόνο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το όραμα που έχουμε είναι για πολύ παραπάνω. Όπως είπα όμως, δεν μπορούμε να μείνουμε στα λόγια. Ο κόσμος θα δει με πράξεις και οι πράξεις θα ξεκινήσουν άμεσα από τη στιγμή που θα γίνει η γενική συνέλευση. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, δεν θέλω να πω πολλά λόγια. Είμαστε εδώ να ακούσουμε όλο τον κόσμο, να είναι δίπλα μας, γιατί θέλουμε ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο. Κάτι που έχει λείψει και κάτι που θα βοηθήσει σε εμάς, στην καινούργια μας αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.